Σύζυγη. Είναι αυτό το γνωστό ανέκδοτο. Αν την είχα σκοτώσει, θα είχα αποφυλακιστεί. Ναι. 40 κάτι. Πάνω από 40, 43, 44. Ιδιαίτερο με εσάς είναι ότι μετά από τόσα χρόνια συνεχίζετε να είστε ερωτευμένοι, να μιλάτε με πολύ όμορφα ένας για... λόγια ο ένας για τον άλλον. Ναι, τι να κάνουμε. Έχουμε και μια δημόσια εικόνα μεταξύ μας, να δεις τι γίνεται. Στρατηγική Ρουαμάτ λέμε. Και έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο, όχι όπως ο Δημήτρης Λιακόπουλος που χάθηκε στις ερωτήσεις. Αν θα το έκανα εγώ το σπέρμα μου, αν μου γινόταν η πρόταση. Δεν ξέρω, μάλλον. Δεν ξέρω. Να, γιατί όχι, δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Είσαι του παραδοσιακού, φαίνεσαι. Έχω σκεφτεί να γίνω με την... Παραδοσιακή μέθοδο. Ναι, με τη σύζυγό μου, ας πούμε. Αλλά τώρα έτσι... Το παιδί θα το κάνετε με γάμο όμως ή ελεύθερα και ωραία. Δεν θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση να παντρευτώ σε εκκλησία για να κάνω ένα παιδί. Δεν ξέρω αν θα παντρευτώ κιόλας με τον παραδοσιακό τρόπο σε εκκλησία κτλ. Δηλαδή πώς θα ήθελες τώρα, το έχω συνεχίσει. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Συμφωνία συμβίωση, πολιτικός γάμος. Ναι, 1000 πράγματα. Ξέρω, μπορεί να γράψω εγώ ένα συμφωνία συμβίωση. Πάντως όχι θρησκευτικό. Πάντως. Όχι θρησκευτικό. Όχι, όχι. Πάμε να την κάνουμε σιγά σιγά γιατί εδώ φούντωσε η κουβέντα. Κάτσε να δούμε τι έγινε στην κοπή της πίτας στο θέατρο Κάπα. Είστε στους ανθρώπους που κρατάνε φιλίες μες στο χώρο, όπως ο κύριος Παπαδόπουλος, είστε χρόνια φίλοι μεταξύ σας. Ναι, είχαμε την τύχη πέρσι να συνεργαστούμε στους Αγαμουστίτες και από εκεί μπλέχτηκε αυτή η υπέροχη παρέα. Έχω την τιμή και τη χαρά να τον λέω φίλο. Υπάρχουν φιλίες από το χώρο. Ναι, καλές, όλους τους χώρους υπάρχουν. Το ότι θα βρούμε πέντε ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να μην συμφωνούμε σε 10 πράγματα, να μας ταιριάζουν, δεν του συμβαίνει. Για να υπάρχει και ισορροπία. Έχει υπάρξει και κάποια συνεργασία σε εσάς, να μην θέλει να την ξεχάσετε, να την διαγράψετε. Εντάξει, αλλά και τότε ήμουν διαφορετικός άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που λέμε καμιά φορά. Δηλαδή. Πάντοτε, δεν φταίει ποτέ ένας. Πάντοτε φταίνει και οι δύο. Έτσι είναι αυτά, άλλο φίλοι, άλλο φίδι. Και ο γιος σας. Έχει μπει και αυτός. Ήχθες είχε πρεμιέρα. Πώς αντιδράσατε, σας είπα ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Ναι, εντάξει, είναι δύσκολος χώρος. Πολύ, πολύ. Απορώ δηλαδή πώς γίνεται επάγγελμα, δηλαδή πώς γίνεται βιοπορισμός. Αν σκεφτείτε ότι στο θέατρο κάθε 6 μήνες ψάχνεις δουλειά. Ηθοποιός σημαίνει φως, απλά υπάρχουν κάποιες φορές που πέφτει το κύκλωμα και γίνεται blackout. Άτιμη ζωή. Λοιπόν Μαρίνο μου, περνάμε σε ένα, έτσι, μια είδηση που...